Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εξαιτίας της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για την έκπτωση του εργολάβου που αφήνει στον αέρα τα έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης. Δεν ήταν πολύ διαφωτιστικός ο αντιδήμαρχος, ούτε με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Μας έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό η τοποθέτηση του κυρίου Καραντινού, ο οποίος προφανώς γνωρίζει ίσως κάτι περισσότερο. Για το γεγονός ότι αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη Σκαμμένη 1821, θα έρθουμε εδώ και θα ζητήσουμε τη συνδρομή όλων προκειμένου να τη σκεπάσουμε με άσφαλτο για να κλείσει. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δέχτηκε τα πυρά των παρατάξεων Κουράκι, Λιγερού, Ινιωτάκη, Βρύσαλη και Σχοιναράκη, τόσο για τους χειρισμούς που έγιναν, όσο και για επιμέρους ζητήματα όπως η τελική ποιότητα των υλικών. Αποδεικνύεται και η ανικανότητα συντονισμού υπηρεσιών. Από την πλευρά του, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιάννης Αναστασάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές λύσεις που έχει ο Δήμος στη διάθεσή του. Διαπραγμάτευση με τον κατά σειρά δεύτερο και αν χρειαστεί με τον τρίτο προσφέροντα ανάδοχο που συμμετείχε στον αρχικό διαγωνισμό και εφόσον αρνηθούν την εκτέλεση, τότε υπάρχει δυνατότητα επαναπροκήρυξης του έργου. Ή αν η υπηρεσία θεωρήσει ότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η νομοθεσία για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μπορεί να γίνει και διαδικασία διαπραγμάτευσης με εργολειπικές επιχειρήσεις. Το θέμα οδήγησε σε θερμό επεισόδιο ανάμεσα στο Γιάννη Κουράκη και τον Βασίλη Λαμπρινό. Είναι η ντροπή, η εξέλιξη αυτού του έργου. Και όμως εδώ υπάρχει μια αυτοικανοποίηση, μια περηφάνεια ότι κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο, το 30% του έργου, σε τρία χρόνια. Μέσα σαν τα φωτίβο, η ίδια φράση. Το πολιτισμό ξεκίνησε το 2006, κύριε Κουρέ. Το 2006 ξεκίνησε το πολιτισμό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σημείωσε πως έχει ξεκινήσει επαφές, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, με τον δεύτερο κατά σειρά ανάδοχο. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, τονίζοντας πως θα ενημερώσει το σώμα σε δεύτερο χρόνο. Και φυσικά δεν μπορώ να πω τη λιμίφθη κατά τη συζήτηση, γιατί δεν συμβαίνει το Δήμο. Κατά τη συνεδρίαση, δεν δόθηκαν εξηγήσεις για το θέμα με τις μπάρες που τοποθετήθηκαν στην είσοδο της Λεωφόρου Δικαιοσύνης και οι οποίες αφήνουν περιθώρια για τον δια της πλαγίας χαρακτηρισμό του δρόμου σε πεζόδρομο. Υπερψηφίστηκε μετά από μια μακροσκελή συζήτηση η εισήγηση για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των ηλεκτροκίνητων πατινιών στην πόλη του Ηρακλείου. Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της απόφασης αυτής εξέφρασαν οι παρατάξεις, ωστόσο με τις ψήφους της Δύναμης Πολιτών, της Παράταξης Ενεργοί Πολίτες και των Παρατάξεων Ηράκλειου για όλους και Ηράκλεια Πρωτοβουλία, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των πατινιών μέχρι τουλάχιστον να υπάρξει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Να μου εξηγήσετε το εξής. Πώς γίνεται κάποιος ο οποίος για το θέλει ένα κενό νομικό να παραγάγει ό,τι θέλει. Φοβάμαι ότι θα είναι ευχή η απόφαση μόνο και έχει πολλές διαστάσεις. Αυτή η εταιρεία που μεγάλο κοντά στο Ηράκλειο πήρε άδεια άσκηση ουσιαστικά επιχειρήν στο κενό. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει σε όσο δημοτική αρχή. Αυτό είναι το ξεκίνημα, κύριε Παναγία, και κυφέρα.